Λευτέρης από Πειραιά. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τα συμφέροντά μας και όχι τι κάνει το κάθε κράτος, λέει ο φίλος μας ο Λευτέρης από τον Πειραιά. Εδώ ο κύριος Βασίλης Πυρόπουλος λέει στην Ολλανδία είχαμε εκλογές με πρώτους τους φιλελεύθερους με συμμετοχή 80% των Ολλανδών ψηφοφόρων στην Ολλανδία των 17 εκατομμυρίων κατοίκων με ΑΕΠ 4,5 φορές μεγαλύτερο από εμάς με 150 βουλευτές και έκταση το 1 τρίτο της Ελλάδας. Οι δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούσαν κανονικά όπως και τα σχολεία. Το κράτος λειτουργούσε κανονικά, δεν σταμάτησε τη λειτουργία του τρεις μήνες μετά και πριν από τις εκλογές, ούτε δόθηκαν τριήμερες άδειες σε δημόσιους υπαλλήλους για να πάνε ψηφίσουν από το Άμστερνταμ στο Ρότερνταμ. Εδώ, στο Αμαχνοξιστάν, έτσι το λέει, συνεχίστε να πιστεύετε ότι για όλα τα κακά μας θέει η Μέρκελ, η Λέσχη Μπίντερμπεργκ, οι Ευρωμασόνοι κτλ. Κτλ. Είναι το μήνυμα του κυρίου Βασίλη Σπυρόπουλου. Η Λέσχη Μπίντερμπεργκ είχε έρθει την Ολλανδία, πες το. Μια χαρά. Εκεί ιδρύθηκε η Λέσχη Μπίντερμπεργκ, πες το. Ο κύριος Νίκος από το Παρίσι λέει το Βελόπουλο να τον καλείτε πιο συχνά. Είναι υπέροχος. Δηλαδή, πόσο πιο συχνά να τον καλώ. Ναι, τον έχω καλέσει στον τελευταίο μήνα, νομίζω, τρεις φορές. Δηλαδή, πόσο. Δύο, κύριε Βελόπουλε. Χωρίς το ΦΠΑ. Λοιπόν, πόσες φορές να τον καλώ τον κύριο Βελόπουλο, δεν γίνεται άλλο. Η κυρία Σταυρούλα Κουτσιούκη, ακούω τώρα τελευταία συχνά για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Τελευταία το είδαμε και στην Αυστρία. Παρατηρώ ότι κάποιοι κοντόφθαλμοι με κομματικές παροπίδες τα ρίχνουν όλα στη λιτότητα. Ποια λιτότητα, αγαπημένοι μου? Αυστρία, Ολλανδία, Γερμανία. Οι πιο πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες με κοινωνικό κράτος και σχεδόν μηδαμινή ανεργία. Μήπως έχουμε λίγο μπερδέψει τα μπούτια μας, λέει η κυρία Σταυρούλα Κουτσιούγη, και άλλα είναι πάρα πολύ όμως. Δεν είναι ακριβώς έτσι πάντως. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, δεν είναι έτσι. Παρακαλώ. Λιτότητα και το πώς βιώνει μια κοινωνία την κατάσταση δεν σημαίνει μόνο το νούμερο, ας πούμε, το εμπορικό πλεόνασμα ρεκόρ της Γερμανίας. Δεν έχει Ολλανδία λιτότητα, πίστεψε με. Όχι, δεν έχει. Για 41.000 κατά κεφάλι εισόδημα δεν έχει κανένα. Δεν διαφωνώ και για τρία. Εγκληματικότητα να λέτε και λαθρομετανάστευση, γίνει το πρόβλημα. Δεν είναι αυτό. Είναι, κύριε, είναι κυριολογικό. Μισό λεπτό. Κοινωνικό θέμα είναι. Αντίθεση της κοινωνίας. Η Γερμανία, αν δείτε πόσο ελαστικοποιημένη είναι η αγορά εργασίας, πόσοι δουλεύουν δύο μέρες εβδομάδα, τρεις μέρες εβδομάδα, είναι εργασιακή ζούγκλα και είναι από τις πρώτες χώρες που τα εφάρμοσαν και μάλιστα είναι και αρκετοί Γερμανοί. Το έχουμε δει αυτό και στις διαπραγματεύσεις και όσοι κάνουμε ρεπορτάζ κτλ. Οι οποίοι πολλές φορές όταν ετίθετο στην Ελλάδα το θέμα το εργασιακό, είτε παλιότερα είτε και τώρα. Τώρα βέβαια εντάξει, το δόνι του είναι που έχει κολλήσει, αλλά παλιότερα υπήρχαν και Γερμανοί που έλεγαν. Γιατί αρνείστε να κάνετε αυτά που έχουμε κάνει και εμείς τους εργαζόμενους. Γιατί Γερμανία, το Ταμείο Ανεργίας, αγαπητέ μου φίλε, και το παίρνει για ζωή 1.200 ευρώ το μήνα είναι. Ενώ στην Ελλάδα είναι για ένα χρόνο και παίρνει τα 400 ευρώ και σε ευχαριστώ. Μη συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Η Γερμανία ξεκίνησε αυτό το φαινόμενο να μένει ένα στο σπίτι του μέχρι τα 30-35 γιατί παίρνει ελάχιστο μισθό και δεν μπορεί να ανεξαρτηθεί. Δηλαδή, θέλω να πω, λιτότητα δεν είναι μόνο τα απόλυτα μεγέθη, το κατά κεφαλήν εισόδημα ή το πόσο υπερχρεωμένη είναι μια χώρα αν έχει λιτότητα. Και μια πλούσια χώρα μπορεί να είναι. Τώρα έχω ένα πολύ ωραίο ερώτημα για τον κύριο Βελόπουλο, θα μου επιτρέψετε. Το οποίο λέει, θα τολμούσε κύριε Βελόπουλε να φύγει ποτέ η Τουρκία από το ΝΑΤΟ? Εάν ναι, θα ήταν μια χαψιά για τη Ρωσία. Και δεν γνωρίζετε εσείς κύριε Βελόπουλε ότι ο μόνιμος φόβος της Τουρκίας είναι η Ρωσία και ότι όσα συμβαίνουν σήμερα μεταξύ τους είναι απλά λυκοφιλία? Ένας απλός τηλεθεατής. Σήμερα το ανέλησα στην εκπομπή το μεσημέρι. Για... Να το αναλύσω πώς προσπαθεί. Είναι ένα παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Κακέρα είναι η ιστορία. Κάνει ένα βήμα ο Ερντογκάν μπροστά ή ένα πίσω. Ανάλογα με το πώς τον βολεύει. Παίζει πολύ κάτω το παιχνίδι. Πήγε στη Ρωσία, έκανε μια συμφωνία που δεν την έκανε καθόλου γιατί η Ρωσία αρνήθηκε. Ναι. Ζήτησε δάνειο για να πάρει 400. Η Δούμα του αρνήθηκε. Ζήτησε κοινό ταμείο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ο Πούτιν του είπε βάλει το ΣΥΑ από την ψέπη σου. Δεσμεύτηκε να το βάλει ο ίδιος. Και τώρα τι κάνει? Κάνει στρατηγικό ελιγμό. Γιατί πάει σε δημοψήφισμα. Το είπα από την αρχή. Η Τουρκία θα τα βρει με την Ολλανδία στο τέλος. Θα τα βρει ίσως και με άλλες χώρες, γιατί η Γερμανία τη χρειάζεται. Αν δείτε ποιες εταιρείες έχουν επενδύσει στην Τουρκία, θα δείτε ότι είναι γερμανικές, Ολλανδικές και Αυστριακές οι περισσότερες. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται να τα χαλάσουν εκεί. Το πρόβλημα είναι άλλο στην περιοχή μας. Ότι είμαστε στο τόξο των τριών συγκρούσεων. Εισέβαλαν οι Ρώσοι στη Λιβύη. Δεν ξέρω αν το μάθαμε, χθες έγινε αυτό. Ναι, ναι. Έστειλαν από την Αίγυπτο ειδικές μονάδες οι Ρώσοι στη Λιβύη για πρώτη φορά και πήραν πετρελοπηγές. Έχουμε στη Συρία τη μοιρασιά με το Κουρδιστάν. Έχουμε και το πρόβλημα στο Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα και η Ελλάδα είναι στη μέση. Και μια κυβέρνηση η οποία με τον κύριο Κοτζιά αδυνατεί να αντιληφθεί ότι παίζουμε με λάθος παίκτες. Χάρηκα που πήγε στην Αμερική. Χάρηκα που μιλάμε με τους Αμερικανούς. Με τους Γερμανούς να μην μιλάμε, κύριε Λιάτσο. Οι χαμένοι θα είναι οι Γερμανοί στο τέλος. Και είμαστε εδώ. Είναι ανάμεσα στη Ρωσία και στις ΗΠΑ. Και από ό,τι φαίνεται θα είναι ο μεγάλος χαμένος του παιχνιδιού ο γερμανικός παράγοντας. Γιατί δεν έχουν στρατιωτική ισχύ να επιβληθούν. Τι θέλετε, κύριε Παπαδάτο, σας βλέπω. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Γιατί οι Γερμανοί λέει τι θα χάσουν ακριβώς, δεν κατάλαβα.
Να το επαναλάβω εγώ μια φορά να το καταλάβω. Όχι, του Γερμανού θα πιάσουμε το τελευταίο. Είναι η χαμένη του μεγάλου παιχνιδιού. Όταν συγκρίνονται και στρατηγικά δύο ισχυρές χώρες όπως η Ρωσία και η Αμερική, οι οποίες την πιέζουν και τη συμπιέζουν. Είναι δεδομένο ότι θα είναι η χαμένη Γερμανία. Δύο πόλεμοι ήταν αυτοί. Τι θα χάσει, τι θα χάσει, τις εξαγωγές, την παραγωγή. Η Γερμανία θα χάσει. Τι θα χάσει. Θα χάσει αυτό που δεν καταλάβατε εσείς. Διότι αν σταματήσουν να αγοράζουν οι Τούρκοι, οι Αμερικανοί, οι Έλληνες, η Νότια Ισπανία ή η Κίνα, γιατί έχει πρόβλημα και με την Κίνα πλέον η Γερμανία, δεν θα έχουν να πουλήσουν προϊόντα, κυρία μου. Απλά είναι τα πράγματα. Ήδη η Κίνα δημιουργεί προσκόμματα, επειδή το ξέρω το θέμα, δημιουργεί προσκόμματα στην γερμανική διοίκηση στην Κίνα. Έχουν θέματα να λύσουν τα επόμενα 5 χρόνια. Πρέπει να επιλέξουμε στρατόπεδο. Και οι νικητές είναι συγκεκριμένοι. Είτε οι Κινέζοι, είτε οι Ρώσοι, είτε οι Αμερικανοί. Ας επιλέξουμε τους νικητές. Αυτό λέω εγώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βελόπουλε. Επειδή είμαι ομόδοξος με τους Ρώσους, λέμε τους Ρώσους. Μπορεί να κάνω λάθος. Ωραία, τότε να αποφασίσουν να φύγουμε από την Ευρώπη, να φύγουμε από τους Γερμανούς. Δεν υπάρχει Ευρώπη, κύριε. Αφού αποφασίστηκε πριν λίγες μέρες. 3-4 ταχύτητες, 5 ταχύτητες, 7 ταχύτητες. Όπως βολεύει τους Γερμανούς είναι η Ευρώπη. Ποια Ευρώπη. Για ποια Ευρώπη μιλάτε καταρχάς. Δηλαδή, μιλάτε εσείς τι να φύγουμε. Δηλαδή, για ποια Ευρώπη μιλάτε να καταλάβω. Την Ευρώπη αυτή στην οποία είμαστε τώρα. Την Ευρώπη της Ολλανδίας που έλεγε ο αγαπητός μου φίλος της Αυτοκρατορίας. Να βγάλουν την Ολλανδία. Να βγάλουν την Ολλανδία. Άλλο λέω, ποια Ευρώπη θέλετε εσείς. Αυτή που είμαι τώρα. Αυτή είναι η Ευρώπη που είναι τώρα. Των γερμανικών εντολών αυτή την Ευρώπη θέλετε εσείς. Τη γερμανική Ευρώπη. Το εγώ τι θέλω. Αφήστε τα αυτά. Θέλω να σα απαντήσω. Σα είπα για τι ποσοστώσει και δεν ξέρατε. Όταν εμένα ο Γερμανό, ο κτηνοτρόφο, μπορεί να έχει 40 δισεκατομμύρια τζίρου από τα κτηνοτροφικά για να τα πουλάει εδώ. Για μισό λεπτό. Δεν το έχω. Θα σα απαντήσω τώρα. Η Ελλάδα κάνει εισαγωγή, ακούστε, γάλα από τη Γερμανία 142 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κύριε μου. Γιατί μα απαγορεύουν να έχουμε γάλα. Δίπλα είναι ο κύριο, τα ξέρει καλύτερα. Εισάγουμε 1 δισεκατομμύριο κρέα από τη Γαλλία, βοδινό. Ναι, και 300 εκατομμύρια. Γιατί έχουμε κάποια εδώ, να μην πω κάτι άλλο, βοηθή που δεν καταλαβαίνουν τα αυτονόητα. Πρέπει να παράγουμε πλούτο. Ας δώσω κι άλλα. 122 εκατομμύρια ευρώ ισπανικά ρούχα. Μας το επιβάλλει η Γερμανία. Η αυτό. Θέση σας ποια είναι να φύγουμε από την Ευρώπη, αυτή την Ευρώπη που έχουμε. Η θέση μας είναι, κύριε, να μπούμε σε εναλλακτικές ποιοτικές καλλιέργειες, να παράγουμε προϊόντα που δεν έχουν ποσοστώσεις για να παράγω πλούτο και μπορώ να πληρώσω. Αλλιώς θα πάμε στη ραχμή, θέλετε, δεν θέλετε. Μα δεν διαφωνεί κανείς με αυτό. Σας απείλησα. Εναλλακτικές ενεργειακές. Η Ευρώπη ιστορικά ξεκινάει από τη Σιβηρία και τελειώσει τη Λισαβόνα, ιστορικά. Κύριε Βελόπουλε, επανέρχεται ο τηλεθεατής και λέει: ο Ερντογάν παίζει με τον Πούτιν ή ο Πούτιν με τον Ερντογάν. Από εσάς, λέει, κύριε Βελόπουλε, δεν περιμέναμε να μας πείτε ότι ο Ερντογάν δουλεύει τον Πούτιν. Δεν είπα αυτό εγώ. Δεν είπα, είπα ότι έχουν κάνει 17 πολέμους οι Ρώσοι με τους Τούρκους και άλλες 18 συμμαχίες και συμφωνίες. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει κάθε φορά την άλλαζαν. Σήμερα, φίλες και φίλοι, ο κύριος Τσακαλώτος και η κυρία Χτσιόγλου ενημέρωσαν. Άλλοι το λένε μασάζ, είπε ο κύριος Βελόπουλος ή ο κύριος Φοντιλές, δεν ξέρω ποιος το είπε. Ενημέρωσαν πολλούς βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Εδώ βλέπουμε τους δύο υπουργούς. Τι ζητάνε οι πιστωτές, η Τρόικα δηλαδή. Και τους είπαν ότι αφορολόγητο, κύριε Τσίρκα, και να βλέπουμε και τον κύριο Φωτίλα, αφορολόγητο στις 6.000 ευρώ και αύξηση των ομαδικών απολύσεων ζητούν οι δανειστές. Έτσι είπε ο κύριος Τσακαλώτος και η κυρία Τσόγλου, ενημερώνοντας τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και επιβεβαίωσαν πληροφορίες, κύριε Τσίρκα, για τις πολύ σκληρές απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τι γίνεται τελικά με αυτή την 20 Μαρτίου, τη Δευτέρα, τη χάνουμε. Είπε ότι πιθανόν, είπε ο κύριος Τσακαλώτος, μπορούμε να έχουμε ένα θετικό σήμα. Να προλάβουμε, είπε ότι μπορεί να έχουμε ρεαλιστική ημερομηνία το Eurogroup της 7ης Απριλίου. Θέλω να μας πείτε τα εξής πράγματα. Τι γίνεται, πότε θα κλείσει η αξιολόγηση, αν έχετε κι εσείς μια περισσότερη πληροφόρηση. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία με τα μέτρα για τα αντίμετρα, γιατί υπάρχει μια ασάφεια πλέον. Δηλαδή θα πάρουμε, λένε, τα αντίμετρα εάν πιάσουμε 3,5% πλεόνασμα μετά το 19. Λέει τέτοια πράγματα. Όχι, όχι. Και... δεν το είπατε σωστά. Δεν το είπα σωστά. Όχι. Παρακαλώ. Εφόσον πιάσουμε 3,5. Αυτό σας λέω. Κάθε μονάδα παραπάνω που θα πιάνουμε από 3,5 θα μπορούμε να το. Αυτό κάτι που γίνεται ούτως ή άλλως δηλαδή. Θέλω να μιλήσω πρώτα ο κύριος Τσίρικας, διότι εδώ έχουμε μπερδευτεί λίγο, χάνουμε τη μία ημερομηνία μετά την άλλη. Πότε θα κλείσει η αξιολόγηση και τι θα γίνει τελικώς και με το ρόλο του Δουνουτού. Γιατί άκουσα από πολύ έγκυρη πηγή ότι τελικά το Δουνουτού έχει στυλώσει πάρα πολύ τα πόδια και δεν θα συμμετέχει στο πρόγραμμα. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, καταρχάς έγινε πράγματι μια ουσιαστική ενημέρωση από την πλευρά του κυρίου Τσακαλώτου και της κυρίας. Εσείς δεν ήσασταν, είπατε παρόν εκεί. Δεν ήμουν, γνωρίζω όμως ότι έγινε μια ενημέρωση, θα έλεγα, σε σχέση με τα ποιοτικά στοιχεία της διαπραγμάτευσης. Δεν έγινε δηλαδή ποσοτικοποίηση κάποιων μέτρων για να μπορούμε να γνωρίζουμε σήμερα κάποιες λεπτομέρειες της τεχνικής διαπραγμάτευσης που γίνεται. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι η τεχνική συμφωνία, ορίστε, τι εννοείτε, θα σας εξηγήσω. Ότι η τεχνική διαπραγμάτευση έχει μια θετική κατάληξη. Θα έλεγα ότι έχει ολοκληρωθεί σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά το σημαντικό για εμάς
είναι να έχουμε μια συνολική συμφωνία. Στοιχεία. Μια συνολική συμφωνία που δεν θα μεταθέτει τα μεγάλα προβλήματα της χώρας, όπως είναι η ρύθμιση του χρέους ή τα πρωτογενή πλεονάσματα για, μετά το 2018 για το μέλλον. Και νομίζω ότι αυτή η συνολική συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί. Μπορούμε να έχουμε μέχρι τις 20 Μαρτίου ένα θετικό σήμα για την ολοκλήρωση αυτής της αξιολόγησης. Και όλη αυτή η διαπραγμάτευση γίνεται στη βάση της συμφωνίας που προηγήθηκε στο Eurogroup, όπου βασική της αρχή είναι ότι όποια μέτρα συμφωνηθούν για την περίοδο μετά το 2019 θα έχουν μηδενικό δημοσιονομικό αντίκτυπο, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί 3,5% πρωτογενές πλεώνασμα, όπου φαίνεται από τις προβλέψεις της Κομισιόν, τις οποίες βέβαια προβλέψεις δεν τις αποδέχεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και το Bloomberg λέει σήμερα ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε πλεώνασμα μέχρι 5%. Άρα για κάθε αρνητικό μέτρο, θα έχουμε αντίστοιχο ένα μέτρο ελάφρυνσης και τα μέτρα αυτά θα νομοθετηθούν ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα, λέτε. Το σημαντικό λοιπόν είναι αυτό. Πότε θα κλείσει η αξιολόγηση? Μια συμφωνία, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ. Ποσοτική χαλάρωση θέλω θα πάρουμε. Όμω ότι η αξιολόγηση, η δεύτερη αξιολόγηση, καθυστέρησε για συγκεκριμένους λόγους και συγκεκριμένα αίτια. Και γνωρίζουμε όλοι ότι ήταν. Για το τσάκωμα Γερμανών με Δουνουτούς. Αυτό έχετε πολύ δίκιο. Από τη μεγάλη έχετε δίκιο σε αυτό. Υπήρξε και τη διάσταση απόψεων. Τώρα, κύριε Παπάτα, Βερολίνου και Ταμείου, αλλά και τις εξωφρενικές απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για επιπλέον μέτρα 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Και βλέπουμε εδώ ότι όλο αυτό το διάστημα η αξιωματική αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία, εκτός του ότι ταυτιζόταν με τις πιο ακραίες θέσεις από τους δανειστές, συνεχίζει ακόμη μέχρι σήμερα να εύχεται να αποτύχει η διαπραγμάτευση που κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στην ουσία όμως να αποτύχει η χώρα, γιατί θα έλεγα ότι είναι ένα καλό momentum, αν θέλετε, κύριε Λιάτσο, να κλείσει, να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, να ανοίξει ο δρόμος για την ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και να ανοίξει ο δρόμος για την ανάκαμψη της οικονομίας, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε και να ανοίξει και ο διάλογος, όπως συζητήθηκε και προηγούμενα σε αυτό το πάνελ, για την παραγωγική ανασυγκρότηση και για τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές που έχει ο τόπος. Ακόμα είμαστε σε αναμονή μεγάλη και δεν ξέρουμε πότε θα κλείσουν αυτά τα θέματα. Αυτό το 2%, αν τελικά είναι 2%, τα επιπλέον μέτρα θα ακολουθούνται και από αντίστοιχα ένα 2% μέτρα ελάχιστος. Τους είπε ο κύριος Τσακαλώτος, τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ότι οι δανειστές, δηλαδή το Δουνουτού, προβάλλουν εξαιρετικά σκληρές θέσεις στα εργασιακά, ζητώντας μεγάλη αύξηση στο όριο των ομαδικών απολύσεων και άμεση επαναφορά του lockout. Μα ακριβώς και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε ακόμα στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Γιατί εμείς συνεχίζουμε να αντιστεκόμαστε σε αυτές τις ακραία νεοφιλελεύθερες απαιτήσεις από την πλευρά των δανειστών και ειδικά για τα εργασιακά. Όπου είχαμε και ένα θετικό μήνυμα από την πλευρά του κυρίου Μοσκοβισή σε απάντηση του κυρίου Παπαδημούλη, ότι η Κομισιόν στηρίζει το ελληνικό, το δίκαιο ελληνικό αίτημα για επιστροφή στην εργασιακή κανονικότητα, στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. Μάλιστα. Και το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων. Υπάρχει άλλο θέμα. Ο κύριος Τσακαλώτος επίσης είπε ότι υπάρχει θέμα πολύ μεγάλης διαφοράς στο θέμα των αντιμέτρων. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω με τα απλά οικονομικά που γνωρίζω ένα και ένα κάνουν δύο, ότι όλο είναι στον αέρα. Θα έλεγα λοιπόν ακριβώς. Δηλαδή, δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι στιγμής σε θέματα όμως πολύ βασικά. Άμα είναι στον αέρα τα αντίμετρα, είναι στον αέρα οι πιέσεις του απαράδεκτου Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τις ομαδικές απολύσεις που ζητάει και επαναφορά του lockout. Καλό Μάιο. Υπάρχει καλό Μάιο και καλό Σεπτέμβριο. Πρέπει να πληρώσουμε. Κοιτάξτε, υπάρχει μια σκληρή διαπραγματευτική μάχη και για το ζήτημα των εργασιακών αλλά και για το ζήτημα των αντιμέτρων. Όπου εδώ εμείς αυτό που επιδιώκουμε είναι να μην επιβαρυνθούν τα χαμηλά και μεσαία στρώματα, ώστε να γίνει ένας τέτοιος σχεδιασμός και να γίνουν τέτοιες επιλογές, ώστε πραγματικά να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες οι επιπτώσεις στα κοινωνικά στρώματα. Κύριε Φωτήλα. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με ένα ζήτημα που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό. Όπως θέλετε, για σας πούμε εμείς πώς θα ξεκινήσετε. Και που είναι ενδεικτικό του πώς αντιλαμβάνονται, με ποιον καθεστωτικό τρόπο αντιλαμβάνονται αυτοί οι άνθρωποι την εξουσία. Αυτοί οι άνθρωποι. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Ναι. Λοιπόν, και θα καταλήξω στην αξιολόγηση. Λοιπόν, μας κυβερνάνε, κύριε Λιάτσε, τραμπούκοι, ανίκανοι και επικίνδυνοι. Ο κύριος Πολάκης βγήκε και υπουργός υγείας, βγήκε και έκανε δημόσια δήλωση και είπε εμάς. Είστε προσβλητικός. Μισό λεπτό. Αφήστε να δούμε ποιο το τέλος. Καλά, δεν είχε κανένα καλό παιδί ο Πολάκης. Αφήστε λοιπόν να δούμε ποιο είναι λίγο. Βγήκε λοιπόν ο υπουργός. Ο υπουργός. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Δεν σας διέκοψα καθόλου. Λοιπόν, ο υπουργός υγείας δήλωσε ότι
Για μας, αναπληρωτής είναι. Αναπληρωτής υπουργός υγείας. Για μας η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν παράγει κανένα. Αφήστε με να ολοκληρώσω, κύριε Τσίρκα. Δεν παράγει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Επίσης συνέχισε και είπε ότι και οι κρίνοντες κρίνονται. Εννοώντας τους δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όχι, νομίζω... και οι κρίνοντες κρίνουν, είπε. Κρίνουν. Και αυτό κρίνουν. Το άκουσα εγώ. Είναι ούτε και τα ελληνικά του λάθος. Θα σας πω λοιπόν. Κρίνονται, ήθελα να πει προφανώς. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κύριε Λιάτση, οφείλουμε νομίζω όλοι να πούμε και εσείς από τη θέση που έχετε αυτή τη στιγμή ως δημοσιογράφος, να πούμε στον κόσμο που μας ακούει, διότι μας ακούνε νέοι άνθρωποι. Πείτε τα εσείς, γι' αυτό πρέπει είστε λοιπόν εδώ, να τους πούμε ότι κόσμο, δεν πρέπει να ακούνε τις ανοησίες του κυρίου Πολάκη και πως οι αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας μας παράγουν αποτελέσματα. Ναι. Από τη φύση τους, με το που βγαίνουν, παράγουν αποτελέσματα. Νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε. Δεν το λέτε κι εσείς. Αφήστε με. Το λέτε, κύριε Λιάτση, κι εσείς αυτό. Ότι οι αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας μας παράγουν αποτελέσματα. Το υπερασπίζεστε. Ένα αυτό. Δεύτερον, όσο για το ότι οι κρίνοντες κρίνονται, σαφώς οι κρίνοντες κρίνονται. Και όλοι κρίνονται. Και οι δικαστές πρέπει να κρίνονται. Το θέμα είναι από ποιους. Και στη χώρα μας, σύμφωνα με το Σύνταγμα και με το πολίτευμά μας, δεν μπορεί η εκτελεστική εξουσία να κρίνει τη δικαστική εξουσία. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι μας. Δηλαδή, διότι τότε παραβιάζεται... Να το καταλάβω καλά εγώ, που εγώ δεν είμαι σημαίνει πολιτικός. Σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρίνει τους δικαστές. Μια εξοργιστική... Μπορείτε να το κάνετε εσείς. Περιμένετε, κύριε. Σαν δημοσιογράφος, κύριε μπορείτε Φωτήλα, να κρίνετε τους δικαστές. Δεν μπορεί ένας βουλευτής να κρίνει, ας πούμε, υποθετικό το ερώτημα. Ένας απλός βουλευτής μπορεί να κρίνει. Δικαστική απόφαση. Η κυβέρνηση που έχει την εκτελεστική εξουσία δεν μπορεί να κρίνει τη δικαστική. Διότι τότε παραβιάζεται η βασική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Αυτή είναι μια... Αλλά αυτά είναι ψηλά πρόσωπο. Γράμματα για τον γιατί κύριο το λέτε, Πολάκη. Γιατί το λέτε αυτό και για να δείτε πολιτικά. Πόσο χαμηλά έπεσε όταν τον ρωτήσαν εύλογα. Ο μα κύριος Πολάκης θέλει. Βέβαια είναι απόν τώρα. Να πάρει τηλέφωνο άμα θέλει. Δεν όχι έχω πρόβλημα. Ούτε θα περιμένω εγώ να τον βρω face to face για να τα πω. Κυβερνητικός βουλευτής θα απαντήσει. Για να δείτε πόσο πιο χαμηλά έπεσε. Πόσο πιο όταν το ρωτήσανε εύλογα ότι βρε αδερφέ, πώς δεν παράγει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα και τα λεφτά που καλείσαι τώρα να δώσεις πίσω στους ανθρώπους που έδιωξες δεν είναι πρακτικό αποτέλεσμα. Εννοείται ο κύριος Γεωργιάδης που του απάντησε αυτό το πράγμα, αυτό λέτε. Ναι, και είπε λοιπόν, απάντησε ο κύριος Πολάκης. Απάντησε, απάντηση υπουργού κύριε. Δεν είναι απάντηση καφενόβιου Ταυλαδόρου, είναι απάντηση υπουργού. Είπε λοιπόν, κάποια στιγμή θα βγουν κάποιες αποζημιώσεις. Άρα θα περάσουν χρόνια μέχρι να τελεσυνδικήσουν οι αποφάσεις. Θα έχουμε μαζέψει λεφτά τότε γιατί εμείς κυβερνάμε καλά και δεν κλέβουμε σαν τους άλλους. Αυτή είναι η απάντηση υπουργού. Όχι, θα αντιδεχόμουν από καφενόβιο Ταυλαδόρου. Όχι από τον υπουργό μου. Διότι το ζήτημα λοιπόν ποιο στη είναι. Βουλή, ακούγονται μισό λεπτό. Το ζήτημα κύριε Λιάτσε είναι αν. Το ζήτημα, έχετε κύριε Λιάτσε, είναι δεν κατ' εσάς αν και πότε τότε. Θα βρεθούν δεν τα χρήματα ή αν πρέπει να δίνει το κράτος αποζημιώσεις γιατί ο υπουργός έχει αντισυνταγματικά νομοθετήσει. Ποιο είναι το θέμα, αν θα βρούμε και πότε τα λεφτά ή ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν, κύριε, δεν θα μπω στην ουσία. Στην ουσία μπήκε το ΣΤΕ. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να μπω. Ναι, ναι. Μπήκε το ίδιο το ΣΤΕ στην ουσία και έκρινε. Ο κύριος αυτός είναι τραμπούκος. Αυτό είναι το λιγότερο που μπορώ να πω. Λοιπόν, και το χειρότερο δυστύχημα είναι ότι όλα αυτά γίνονται με τις ευλογίες του κυρίου Τσίπρα. Γιατί εγώ δεν είδα το μαξί μου να βγάζει μια ανακοίνωση ή να αδειάζει τον υπουργό του. Μια χαρά τα βρίσκει όλα. Πάμε λοιπόν από τους τραμπούκους να δούμε τους ανόητους τώρα. Ο κύριος Ζουράρης. Θα παρακαλέσω το εξής. Πολιτικά ανόητος είναι πολιτικά, ο κύριος Ζουράρης. Ένα όταν ένας άνθρωπος υπουργός. Δεν είναι εδώ. Δεν κύριε είναι εδώ. Λιάτσε, με συγχωρείτε. Και τον λέτε τραμπούκο, τον λέτε κύριε πολιτικά ανόητο. Είναι ο κύριος Ζουράρης. Ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα σε ένα μήνα έχει κάνει τις εξής δηλώσεις. Τα νησιά δεν μας ενδιαφέρει να χάσουν και κανένα νησί. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει το 19. Και αφήστε με τώρα, πονάει λίγο. Μην εκνευρίζεστε. Θα τα ακούσετε, θέλετε, δεν θέλετε. Θα τα ακούσετε. Κύριε Τσίρκα, θα τα ακούσετε. Λοιπόν, και το τελευταίο που είπε σήμερα ο κύριος Ζουράρης είναι ότι παιδιά. Μην είστε κορόιδα. Παιδιά, είναι μαγιά η καθυστέρηση. Όταν δύο λέει διαπραγματεύονται και ο ένας είναι πιο αδύναμος, το καλύτερο πράγμα που έχει να κάνει είναι να καθυστερήσει. Προφανώς έχει μπερδευτεί. Νομίζω ότι παίζει ο Ολυμπιακός με το Λεβαδιακό μπάλα τώρα και ο Λεβαδιακός προσπαθεί να πάρει το 0.
Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχει χάσει την μπάλα. Και μετά βέβαια έχουμε τον κύριο Σαντορινιό, ο οποίος δηλώνει, ακούστε, να σταματήσουν οι καταλήψεις χωρίς να ενοχλήσουμε τους καταληψίες. Ο Χριστός Κύπαρ, τι άλλο θα ακούσουμε δηλαδή σε αυτή τη χώρα από τους υπουργούς της κυβέρνησης. Να σταματήσουν οι καταλήψεις, αλλά χωρίς να ενοχλήσουμε τους καταληψίες. Έλεος πια. Ο κύριος Κουρλέτης έχει μια δική του πολιτική ατζέντα. Ο υπουργός οικονομικών και οι δύο υπουργοί οικονομικών αδειάζουν τον πρωθυπουργό τους κανονικά με δημόσιες δηλώσεις. Σε ποιο πράγμα? Σε ποιο πράγμα? Πείτε όταν βγαίνουν και λένε ότι όλα αυτά είναι. Οι ίδιοι βγαίνουν και τον λένε, παιδιά, δεν υπάρχουν αντίμετρα. Τα αντίμετρα είναι αν και εφόσον. Είναι ευσεβεί πόθη. Τα μέτρα είναι θα τώρα. Θα δούμε όταν θα έρθουν τα πόθη για την αξιολόγηση. Εδώ μιλάμε για ένα τσίρκο. Ένα απίστευτο τσίρκο. Όπως κάνατε με το έκτακτο επίδομα. Λοιπόν, που το καταψηφίσατε, κύριε Πρωθυπουργέ. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι τα μέτρα είναι μέτρα και τα αντίμετρα είναι ευσεβείς πόθη. Τα μέτρα είναι μέτρα και τα αντίμετρα είναι ευσεβείς πόθη. Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε στο Μάρτιο του 2017 χωρίς να έχουμε κανένα είδος συμφωνία, είτε πολιτική είτε ακόμα περισσότερο τεχνική. Ότι το τρίτο μνημόνιο δεν έχει τελειώσει και πολύ φοβάμαι ότι θα χρειαστούν μέτρα για να κλείσει το τρίτο μνημόνιο, μέτρα πριν το 2018. Το τέταρτο έχει έρθει, μας έχει χτυπήσει κανονικά την πόρτα. Αυτό επιδιώκεται. Και για να δείτε πόσο αρρηβίστες είναι, ενώ συμφωνούσαμε σε ένα πράγμα, κύριε Λιάτσε, μέχρι σήμερα συμφωνούσε η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Σε ένα πράγμα συμφωνούσαμε. Θα το πείτε, ναι. Κλείνω. Σε ένα πράγμα μόνο συμφωνούσε η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση. Ότι το 3,5 δεν βγαίνει. Και σήμερα έρχονται να μας πούνε ότι εμείς θα βγάλουμε 5,5, όχι 3,5. Γιατί. Κύριε Ποντήλα, είστε γιατρός. Όχι, είμαι δικηγόρος. Και είστε δικηγόρος. Μάλιστα. Πολλές διαγνώσεις άκουσα. Διαγνώσεις ακούω. Τόση ώρα ακούω διαγνώσεις. Πρόταση δεν έχω ακούσει τόση ώρα. Ακούω διαγνώσεις ότι ο ασθενής πεθαίνει, αλλά πρόταση θεραπεία δεν έχω ακούσει. Φταίει η Νέα Δημοκρατία, λέει ο καλός εκλεκτός. Φταίει, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει τον Μπρουντάλ, τον Πολάκη, ο οποίος είναι γνωστός για το ήθος και το ύφος του. Δεν τον καταδικάζει ο ΣΥΡΙΖΑ κακός. Αλλά εγώ δεν ακούω πρόταση συγκεκριμένη από κανέναν. Να πω ότι για να βγει η χώρα τα διέξοδο πρέπει να κάνουμε πέντε πράγματα. Αφήστε τον κύριο Βελόπουλο και τον κύριο Τσίρκα, παρακαλώ. Καταρχάς, είναι απαράδεκτες τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Για ποιον, για τον κύριο Πολάκη. Είναι οι δηλώσεις του κύριου Πολάκη. Αφήστε τον κύριο Τσίρκα να τοποθετηθεί, παρακαλώ. Κύριε Τσίρκα, συμφωνείτε για τον υπουργό του, το ύφος του. Συμφωνείτε με το ύφος του Πολάκη, είστε ήπιος άνθρωπος. Για τις δηλώσεις του. Αφήστε τις δηλώσεις. Για το ύφος του. Να πάμε προς το ύφος του. Είναι άλλο πράγμα, είναι διαφορετικό πράγμα. Το ύφος του καθενός και η ουσία. Άλλο σας λέω, κύριε Μισέτο. Συμφωνείτε ως προσωπικότητα εσείς ήπιον τόνων με αυτό το πράγμα είναι που βγαίνει σε σχέση με το ύφος του. Έχετε διαβάσει το πράγμα. Δηλαδή ουσία, ότι οι αποφάσεις του δεν παράγουν κανένα πρακτικό αποτέλεσμα για την κυβέρνηση. Δεν παίρνει συλλογή. Η απόφαση η οποία κρίνει αντισυνταγματική την πράξη του Υπουργού δεν παράγει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Τι σας πείραξε, κύριε Φωτήλα, επειδή έχουμε για πρώτη φορά επιλογή διοικητών νοσοκομείων με αξιοκρατικά κριτήρια. Ποιο θέλετε. Ντροπή, κύριε Τσίρκα, είναι η απόφαση του ΣΤΕ. Ανώτατο δικαστήριο της χώρας, ντροπή σας τόσο πολύ για την εξουσία, ντροπή σας, έλεος να φύγετε. Αυτό λέει η απόφαση του ΣΤΕ, κύριε Φωτήλα, αυτό λέει η απόφαση του ΣΤΕ. Βεβαίως λέει ότι ήταν αντισυνταγματική η πράξη. Και οφείλουν να τους αποζημιώσει. Αυτό λέει. Τι λέει. Ότι δεν έγινε με αξιοκρατικά κριτήρια η πρόσληψη των νέων διοικητών. Να είστε σαφείς απέναντι στον ελληνικό λαό. Αυτό λέει ότι έγινε παράνομα η καθαίρεση των προηγούμενων. Ότι δεν έξω ο κύκλος τους. Τι λέει αυτό, λέμε σοβαρά, μιλάτε τώρα. Κύριε Λιάτσο. Κύριε Παλάτζα, έχετε τον λόγο. Λοιπόν. Προηγείται ο κ. Παλάτζα. Πάντως έχει χαρακτηριστεί, κύριε Φωτήλα, δεν τους περίμενε. Μα δεν πείτε, δεν υπάρχουν οι δηλώσεις από τους υπουργούς αυτές. Θα σεβαστείτε εμάς που θα μιλήσουμε τώρα και μιλάτε μεταξύ σας. Ούτε δύο μήνες στη Νέα Δημοκρατία. Έβαλε φωτιά Φωτήλα, τώρα δεν μαζεύεται με τίποτα. Παρακαλώ. Αν θέλετε, κύριε Τσίρκα. Έχετε στη Νέα Δημοκρατία και έχετε γίνει ο πιο. Αν θέλετε, κύριε Τσίρκα, να μιλήσουμε. Έτσι ήμουν και πιο πριν για όποιον με ξέρει. Πολιτικό τρόπο. Έχω πάει στον κύριο Παλάτζα, νομίζω εσείς μπορείτε να πείτε ότι ήμουν. Οξής, δύο χρόνια έχετε χωρίς, όχι χωρίς λόγο, πάντα, όχι τώρα. Είστε οξής, εγώ βέβαια δεν θα έκανα σχολιασμό σε πρόσωπο το οποίο δεν είναι παρόν για να απαντήσει, με αυτή την έννοια. Πού αν τον βρω, δεν έρχεται και στη Βουλή ποτέ να απαντήσει. Ο κ. Πολάκης δεν έρχεται στη Βουλή. Όχι βέβαια.
Μα είναι από τους λίγους υπου... από τους νομίζω ότι που είναι κάθε μέρα στην αυτή η συζήτηση και δεν αφορά καθόλου τους πολίτες. Κύριε Πολάκη, μόνο στον Άδωνε απαντάει. Η δημοκρατία στη χώρα μας. Μία ανωτελεία, κύριε Παλάτζα, με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Να τους λέει παρακαλώ. Ότι εμείς στη λαϊκή, στη λαϊκή, έχουμε εξέλιξη. Τι είπε στη λαϊκή. Έχουμε εξέλιξη από την Ολλανδία. Στη λαϊκή είπε ότι εμείς γράφουμε στα παλαιότερα των υποδημάτων μας τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας. Αυτό είπε ο άνθρωπος και καθόμαστε και τον ακούμε. Αν είναι δυνατόν. Μέρκελ και Γιούγκερ συνεχάρισαν το Ρούτε. Ο Γιούγκερ συνεχάρει το Ρούτε, φίλες και φίλοι, ο πρόεδρος της Κομισιόν. Έγραψε, είχε και επικοινωνία με το Ρούτε και όπως έγραψε στο Twitter ο εκπρόσωπος ο κύριος Χινάς του Γιούγκερ, μίλησε με το Ρούτε και το συνεχάρει για την καθαρή του νίκη. Μία ψήφος για την Ευρώπη, μία ψήφος κατά των εξτρεμιστών. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Φωτήλα. Η Νέα Δημοκρατία σεβάστηκε το ΣΤΕ με τους στρατιωτικούς. Κύριε Παλάτζα, θα σας πω τα κάνουμε. Έρχεται τώρα, κύριε Λιάτσο. Ακούστε, κύριε Φωτήλα. Ή θα είστε παρθένες ή δεν θα είστε παρθένες διακορευμένες. Λέω λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα σας, σεβάστηκε την απόφαση των αξιωματικών του ελληνικού στρατού και της αστυνομίας. Ακούστε λοιπόν να σας απαντήσω. Όχι, κύριε Φωτήλα. Άλλο πράγμα είναι το να ψάξεις να δεις. Άλλο πράγμα είναι το να δεις πώς θα βρεις τους. Είστε νομικό. Τα χρήματα για να ικανοποιήσεις και άλλο το να βγεις και να πεις ότι εγώ γράφω την απόφαση. Η μη εφαρμογή των αποφάσεων του ΣΤΕ είναι το ίδιο, κύριε Βελόπουλε. Είναι ασέβεια προς τον νόμο. Είναι το ίδιο πράγμα, κύριε Βελόπουλε. Είναι ασέβεια, δεν σέβεσαι τις γραφές. Κύριε Βελόπουλε, είναι το ίδιο πράγμα. Δεν σέβεσαι την απόφαση. Αλλά και εσείς δεν σέβεστε τον επόμενο μήνυμα. Όχι, έπα να το πω αυτό για την απόφαση. Κύριε Παλάτζα, προτείνω το εξής. Απαντήστε μέσα σας, αν είναι το ίδιο πράγμα. Παρακαλώ, σας παρακαλώ. Κύριε Φωτήλα, κύριε Βελόπουλε. Θα πάω σε διαφημίσεις και έχετε το χρόνο και εσείς και ο κύριος Παπαδάτος και ο κύριος Καρβούνης και ο κύριος Μελιγκόνης. Στη συνέχεια, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, φίλες και φίλοι. Μου λέει ο κύριος Φιτιλόπουλος από το Τορόντο, Καναδά, κύριε Καρβούνη, να πείτε στον κύριο Καρβούνη ότι ο πρόεδρος του τώρα λέει θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Φυσικά λέει, βλέπει τα ποσοστά της να ανεβαίνουν της Νέας Δημοκρατίας και σου λέει ας πάω με τους κερδισμένους. Μπορεί να πάρω, λέει, καμιά καρέκλα. Το σχολιάστε μετά. Διαφημίσεις 2 λεπτών.